αν ήταν κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Καταρχάς θα θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι φτάσαμε σήμερα να έχουμε απεργίες. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι ευχή όλων είναι αυτές οι απεργίες και αυτά τα μέτρα, τα δυναμικά που έχουν πάρθει, να αποτελέσουν την αρχή ενός ευρύτερου διαλόγου για την ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Είναι καιρός πλέον να αγγίξουμε, να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο δημόσιο σχολείο και θέλω να δω τη θετική πτυχή. Ναι, έγιναν κάποιες στο παρελθόν κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες ενέργειες, τις οποίες θέλω να αφήσω στο περιθώριο. Πρέπει να δούμε το σήμερα και πώς προχωράμε, κυρία Χριστοφίδου. Θέλετε να τις αφήσετε στο περιθώριο, εννοείται ότι έχετε μετανιώσει για κάποιες από τις κινήσεις σας? Όχι, δεν έχω μετανιώσει και θα κρυθούμε από την ιστορία. Η έγνοια μας είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η έγνοια μας είναι το δημόσιο σχολείο και είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση του κάθε μαθητή στη μόρφωση. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Ξέρετε πολλούς, κυρία Χριστοφίδου, γονείς που δεν παίρνουν τα παιδιά τους σε φροντιστήριο? Ξέρετε πόσα προβλήματα έχουμε με βία και παραβατικότητα στα σχολεία? Ξέρετε πόσα άλλα θέματα έχουμε με τον αναλφαβητισμό, με την ειδική εκπαίδευση? Δεν είναι αυτά όλα η ουσία? Κύριε Χαμπιαούρη, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά σας έχει ασκηθεί κριτική ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα, γιατί δεν ξεκινήσατε από αυτά και ξεκινήσατε από το ζήτημα του εξοδιδακτικού χρόνου? Κυρία Χριστοφίδου, αφού είναι τόσο σημαντικά. Δεν είναι έτσι. Στην απόφαση της 4ης Ιουλίου, και γράψετε το σας παρακαλώ με κεφαλαία γράμματα, λέει μέσα ότι ήταν αυτά τα 4 μέτρα τα οποία είχαμε να αγγίξει με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεκτή και όχι μόνο, αλλά παράλληλα υπάρχουν άλλες παράγραφοι που μιλούν για τα μεγάλα θέματα της παιδείας, για τη βία και την παραβατικότητα, για την αντιμετώπιση της χρήσης των ουσιών, για το σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου που του χρόνου κλείνει 40 χρόνια διαλόγου, για τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο λέγεται ότι πήγαμε μόνο για 4 μέτρα δεν είναι η πραγματικότητα, κυρία Χριστοφίδου. Πιστώστε μας ότι ξέρουμε τη δουλειά μας. Ναι, αλλά δεν υπήρξε απόφαση που να τίθεται σε ισχύ με απόφαση Υπουργικού για το ζήτημα της αξιολόγησης. Υπήρξε απόφαση όμως για τον εξοδιδακτικό χρόνο. Αφού έκαναμε και μέσα στον Ιούνιο, κυρία Χριστοφίδου, έχει συσταθεί ομάδα για την αξιολόγηση με πρόεδρο της Επιτροπής, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κώστα Χρήστου. Και μάλιστα συμμετέχουν σε αυτόν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές και οργανωμένα σύνολα και οι ΠΟΕΔ και οι γονείς, και έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Και όταν τον Ιούνιο έγιναν οι συναντήσεις, πάλι κάποιοι δεν ήρθαν στο διάλογο. Και συνεχίζει το σχέδιο, εργάζεται η Επιτροπή. Έχουν κάνει πάρα πολλές συναντήσεις. Βεβαίως υπάρχουν, κυρία Χριστοφίδου. Τι που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι κανένας δεν κατέχει την απόλυτη γνώση. Είμαστε εδώ να βάλουμε τα θέματα κάτω και όλοι μαζί να βάλουμε τη συλλογική μας σοφία, να λύσουμε τα προβλήματα επιτέλους. Τα γνωρίζουμε όλοι. Και μέσα από αυτά όλα των τελευταίων καιρών, άστε ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Αυτό δεν είναι η σημασία. Αυτό που πρέπει να αναδειχθεί και να βγει νικητής είναι ο μαθητής και το δημόσιο σχολείο. Δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι, γιατί λογικά σε μια κρίση όπου αυτή τη στιγμή αναμένεται μια κίνηση από τη μία ή την άλλη πλευρά, εκείνος υποτίθεται λογικά που έχει την περισσότερη ευθύνη είναι εκείνος που έρχεται να κάνει και το πρώτο βήμα. Δεν θα μιλήσω για υποχωρήσεις, γιατί μ' αρέσει να λειτουργώ πυροσβεστικά. Άσχετα αν μας επικρίνουν στα μέσα ότι δεν θέλουμε, ότι κρατούμε τάγκι με την πεζίνα. Αλλά πυροσβεστικά, δεν θα μιλήσω για υποχωρήσεις. Γιατί σας αποδίδουν αποκλειστική ευθύνη. Άρα εσείς πρέπει να κάνετε ένα βήμα, η εκπαιδευτική, αλλά ήρθαν και οι γονείς, οι οποίοι ξεκάθαρα απέδωσαν ευθύνη και στις δύο πλευρές. Όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε εσάς. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα των ευθυνών. Είναι η ώρα της συλλογικής σοφίας, να δούμε τα πράγματα που έχουμε φτάσει και πώς προχωρούμε όλοι μαζί να λύσουμε τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου. Μέσα από αυτά όλα, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι έχουν παραδεχθεί ότι
Πράγματι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τόσα χρόνια η κάθε κυβέρνηση διαχρονικά προσπαθεί να βάλει το δικό της λιθαράκι και να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα, κυρία Χριστοφίδου. Και πέστε μου σας παρακαλώ, 40 χρόνια γιατί δεν έχει κλείσει το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού? Τόσα χρόνια κάθε φορά μιλάμε για μαθητιακά αποτελέσματα. Πηχαίοι τίτλοι. Γιατί δεν λύθηκε το πρόβλημα? Τα φροντιστήρια, η παραπαιδεία. Ξεκινάνε τα παιδιά, οι γονείς από η ώρα 6-6.30 το πρωί και μπαίνουν στο σπίτι το βράδυ. Κοιμούνται οι γονείς με στα αυτοκίνητα έξω από τα φροντιστήρια. Ναι, για να μπορέσουν το κάνω και εγώ αυτό, σας πιστεύω. Είναι υγιές φαινόμενο, κύριε Χριστοφίδου. Δεν είμαι ο ύπνος έξω από το φροντιστήριο. Ακριβώς. Είναι υγιές φαινόμενο, κύριε Χριστοφίδου. Κύριε Χαμπιαούρη, επί του προκειμένου όμως, εάν το θέμα έγιναν βήματα και από τις δύο πλευρές και έμεινε ένα μικρό βηματάκι, το οποίο δεν έγινε και καταλήξαμε σήμερα να έχουν παραλύσει τα σχολεία. Εάν το ζήτημα, το θέμα της πίστωσης, αποτελέσει αντικείμενο ενός διαλόγου που μπορεί να ξεκινήσει, θα το βλέπατε θετικά αυτό? Δηλαδή θα το δεχόσασταν ή παραμένετε ανένδοτοι στην τελευταία απάντηση που δώσατε στους εκπαιδευτικούς? Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και οποιαδήποτε σε αυτό το σημείο είστε ανοιχτοί. Μιλώ συγκεκριμένα. Τα συζητάμε όλα νοουμένου ότι θα είναι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας της 6ης Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Η κυβέρνηση έχει κάνει πολλές κινήσεις για να δείξει την καλή της διάθεση ότι πρέπει να μπούμε στο διάλογο εφόλης της ύλης. Αποκοπές μισθών απεργούντων, κύριε Χαμπιαούρη, θα προχωρήσετε? Κοιτάξτε, όπως ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα της απεργίας και αυτόν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, και ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αποκοπή μισθών. Ναι, υπάρχει το δικαίωμα, αλλά θα προχωρήσετε, θα το κάνετε, θα το θέσετε σε εφαρμογή? Θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο, διότι ήδη και σήμερα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι στα σχολεία και δεν απεργούν. Και έχετε στοιχεία για απεργοσπάστες? Μα δεν είναι απεργοσπάστες. Τι γιατί τους λέτε απεργοσπάστες? Είναι δικαίωμα όπως κάποιος θέλει να απεργήσει και κάποιος να μην απεργήσει. Βεβαίως υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε σχολεία. Έχετε αριθμούς? Αριθμούς συνολικά όχι, αλλά ναι, έχουν επικοινωνήσει μαζί μας αρκετοί εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες που υπάρχουν, που είναι σε σχολεία αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν ξέρετε για αριθμούς, γιατί είναι σημαντικό. Θέλω να περιοριστώ σε αυτό που έχω πει. Και τώρα είναι στα σχολεία, απλά κάθονται εκεί? Κάνουν εργασίες, ναι, προετοιμάζονται, κάνουν άλλες εργασίες στο σχολείο, ναι. Διότι δεν έχει παιδιά, άρα απλά είναι στο σχολείο. Και φαντάζομαι έχουν συμπληρώσει και τα έντυπα που δώσατε. Δεν έδωσαμε έντυπα, κυρία Χριστοφίδου. Άλλη παραπληροφόρηση. Να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Χαμπιαούρη, γιατί στηρίχθηκε πολύ κριτική πάνω σε αυτόν. Μέχρι και η ΠΕΟ σας επέκρινε για προσπάθεια προώθηση της απεργοσπασίας. Κυρία Χριστοφίδου, ο καθένας ανοίγει το στόμα του και ό,τι θέλει λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να μας στείλουν αυτοί που λένε ότι στείλαμε έντυπο και ότι στείλαμε εγκύκλιο και αυτά, να τα δώσουν, σας παρακαλώ, να τα βγάλετε στην δημοσιότητα. Ποια είναι η αλήθεια για αυτό το θέμα? Η αλήθεια είναι η εξής. Ήθιστε μετά από κάποιες τάσεις εργασίας ή απεργιακά μέτρα ο εργοδότης να αποστέλει έναν έντυπο να συμπληρώνουν αυτοί που δεν είχαν απεργήσει. Εξού και ο παρελθοντικός χρόνος στη διατύπωση. Μάλιστα, αυτό γινόταν διαχρονικά. Και πριν μερικά χρόνια πάλι έτσι έγινε. Το 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έναν έντυπο το οποίο συμπλήρωναν οι εκπαιδευτικοί που δεν ήθελαν να απεργήσουν. Αυτό το έντυπο κάποιος το βρήκε και το έβγαλε στη δημοσιότητα και είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας το ανέρτησε τώρα, ότι έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία, ότι προκαλεί κάποιους να γίνουν απεργοσπάστες κλπ. Και βγαίνει ο καθένας χωρίς να έχει στοιχεία και λέει ό,τι θέλει. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Σας παρακαλώ πολύ, αυτοί που τα λένε αυτά, να τους πείτε να σας δείξουν την εγκύκλιο που έχουμε κυκλοφορήσει και που έχει πάει στα σχολεία. Μάλιστα. Ναι, μετά την απεργία θα στείλουμε το έντυπο. Πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορούν εκ των προτέρων να μας λένε ότι προκαλούμε να γίνουν απεργοσπάστες. Ναι. Δεν προωθούμε κάποιους να γίνουν απεργοσπάστες κτλ. Αυτά τα πράγματα πλέον δεν ξέρω δηλαδή γιατί τα λένε. Για να προκαλέσουν ένταση. Γιατί εμείς θα μπορούσαμε να το στείλουμε και πριν το έντυπο. Βεβαίως θα μπορούσαμε να το στείλουμε. Δεν το έκαναμε. Εσεβαστήκαμε την απεργία. Ακόμα και χθες
που ήμασταν βγαίνοντας από το Γενικό Εισαγγελέα και ρωτηθήκαμε, ναι, και μας είχατε ρωτήσει αν θα αποκόψουμε μισθούς ή όχι, δεν απαντήσαμε σε αυτό το ερώτημα. Ούτε είπαμε οτιδήποτε και είπαμε είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να απεργήσει ή όχι και σεβόμαστε. Και κάτι τελευταίο, για να σεβαστώ και το χρόνο το δικό σας. Παρακαλώ. Λάβατε κατά γράμμα τις υπόψεις, τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή και εξού και πήγατε στις 4 Ιουλίου και προωθήσατε το θέμα με τον εξοδιδακτικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή ο Γενικός Ελεγκτής έχει ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για το θέμα των αποσπάσεων και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και δει των αποσπασμένων εκπαιδευτικών εκτός Υπουργείου Παιδείας. Και προειδέασε κάπως, γιατί τον φιλοξενήσαμε χθες και εδώ στην εκπομπή, ότι ίσως, λέγει, αλλά θα αναμένουμε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αυτές οι αποσπάσεις να μην καλύπτονται καν νομικά. Πώς το σχολιάζετε και πιο συγκεκριμένα αν θα λάβετε υπόψη και τη γνωμάτευση αλλά και τις εισηγήσεις του ελεγκτή μετά που θα λάβει και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Καλά κάνει ο Γενικός Ελεγκτής και καλά κάνει τη δουλειά του. Και αν είναι παράνομες, οφείλουμε να βάλουμε εντάξει στα τοίκου μας. Είναι καιρός πλέον να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Και ναι, πρώτοι εμείς έχουμε πει ότι ήδη στο Υπουργείο Παιδείας θα δημιουργήσουμε 44 νέες θέσεις διοικητικών λειτουργών και σιγά σιγά θα σταματήσουν αυτοί οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται εδώ. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κάνει γραφειακή δουλειά και να μην είναι στην τάξη. Πέραν τούτου, η παραχώρηση υπηρεσιών σε άλλους χώρους, σε άλλους κλάδους, σε άλλους υπουργικά υπουργεία, είναι μια διαδικασία που γίνεται χρόνια. Εάν τώρα αυτό είναι παράνομο ή όχι, καλά κάνει ο Γενικός Ελεγκτής και το επισημαίνει και θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση. Πέραν τούτου όμως, ως ευρύτερη πολιτική, απαντήσαμε και σε κάποιους βουλευτές, θα προωθήσουμε σχέδιο σταδιακής μείωσης αυτών των ανθρώπων για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε την όρη κατάσταση. Αυτόν τον ανθρώπων είδε και για τους αποσπασμένους στο Προεδρικό. Για τους αποσπασμένους, εννοούμε. Σε ιδρύματα, όλα θα το στο Πατριαρχείο. Να το βάλω διαφορετικά. Θα δούμε το όλο θέμα ξανά σφαιρικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Θέλω όμως να πω και κάτι, ναι, το οποίο λέγεται για την Εκκλησία. Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσω. Τα 5-6 άτομα τα οποία είναι αποσπασμένα σε κάποιους χώρους στην Εκκλησία, που αφορούν την Εκκλησία. Και στο Πατριαρχείο. Οι μισθοί τους καταβάλλονται μέχρι και το τελευταίο σεντ από την Εκκλησία. Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που πληρώνονται από την Εκκλησία. Η Εκκλησία πληρώνει τους μισθούς και στη θέση τους εργοδοτούνται άλλοι. Δεν επιβαρύνεται το κράτος ούτε ένα σεντ. Σας ευχαριστώ που τα ξεκαθαρίσατε. Επειδή ελέγχθηκε γιατί στην Εκκλησία και τα λοιπά και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Χαμπιαούρη. Θέλω να παρακαλέσω μόνο ότι πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να δούμε την ουσία του προβλήματος στο δημόσιο σχολείο. Να στείλω την αγάπη και το σεβασμό μου και προς τους εκπαιδευτικούς και προς τους μαθητές που σήμερα είναι στα σπίτια τους και δεν είναι ένα ευχάριστο γεγονός και στους γονείς και όλοι μαζί να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχουν. Συγγνώμη, ξέχασα να σας ρωτήσω. Ήρθε κοντά σας κάποια πρόταση από τους οργανωμένους γονείς? Όχι, δεν ήρθε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πριν από 3-4 μέρες το Σαββατοκυριακό, μετά όταν είδα εδώ τους γονείς, μου είπαν ότι θα είχαν μια επικοινωνία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να ενημερωθούν και να αναλάβουν μια πρωτοβουλία. Η απάντηση δική μας ήταν ότι κάθε πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη, ως εκεί δεν είχαμε καμιά οποιαδήποτε άλλη να ανοίξει. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Επίσης, πάμε και στο Λεόντιο Χρυσοδούλου στη Βουλή και να καλωσορίσω και τους καλεσμένους μας. Λεόντιο, καλώς μεσημέρι.